Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παψόλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Για να δούμε, μια μέρα που είχε τα πάντα χθες, κύριε Παψόλου. Τα πάντα κυριολεκτικά, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα πάντα, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω, θέλετε να ξεκινήσουμε από τα πρωινά για να πάμε στα απογευματινά? Οι άνθρωποι εδώ, οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι, μέρες τώρα έχουν σοβαρά θέματα και προβλήματα. Όλο αυτό το πράγμα φούντωσε και ήρθε να εκδηλωθεί, να εκτονωθεί θα έλεγα, στην χθεσινή μέρα που ήταν πάρα πολύ σημαντική έτσι και αλλιώς για όλους μας εδώ στην Καστοριά. Πιστεύετε ότι... Ναι, πώς το κρίνατε, πώς το είδατε με το δικό σας μάτι? Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί δεν ήταν μόνο οι αγρότες. Οι αγρότες βέβαια έχουν όλο αυτό το διάστημα του τελευταίου διμήνου, θα έλεγα. Ναι, που ταλαιπωρούνται από υπόσχεση σε υπόσχεση. Ταλαιπωρούνται, ναι, ναι. Και έχουν και τις ιδιαίτερες ανησυχίες τους, ναι. Δικαίως βέβαια, έτσι. Και πιθανόν να χάνουν και το δίκιο τους κάποιες φορές, συζητώντας μαζί τους, γιατί όταν και γενικότερα όλη η κοινωνία υποφέρει, ίσως δεν είχαν και τον καταλληλότερο, θα πω, τρόπο επάνω στην απόγνωσή τους, στην αγωνία τους, να εκφράσουν αυτή την αγωνία, την κραυγή αγανάκτησης και αγωνίας, κοινοποιώντας τον προς την κοινωνία. Βέβαια, για να το ξεκαθαρίσουμε, όλο αυτό δεν έγινε ούτε με πρόθεση. Ξαναλέω, και αυτό δήλωσα και χθες εκεί στη συνάντηση, ναι. Μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών που ανέβηκαν και έγινε μια εκτενής κουβέντα με τους δύο υπουργούς, ναι. Παρουσία και όλων των υπολείπων εμπλεκόμενων φορέων, ότι του είπα: κύριε Υπουργέ, αυτό που είδατε, λέω, σήμερα τους εκνευρισμένους εκπροσώπους των αγροτών, μην το εκλάβετε ως μόνο ως αγανάκτηση, αλλά περισσότερο ως έκφραση αγωνίας για το τι μέλη γενέστε. Είναι σε απόγνωση, βρισκόμαστε στην ακριτική Καστοριά που πέρα από όλα τα υπόλοιπα έχουν και αυτά τα προβλήματα, χωρίς να έχουν πάρει καθόλου παραγωγή και να έχουν και όλον τον εμπεγμό. Το θα πληρωθείτε το Δεκέμβριο, θα πληρωθείτε το Γενάρη, θα πληρωθείτε το Φλεβάρι, τώρα πηγαίνω και για τώρα για Μάρτι και θα δούμε. Λοιπόν, βέβαια να πούμε και το εξής, ότι από την άλλη δεν ήταν ίσως και μόνο αγρότες, ήταν και κάποιοι άνθρωποι που δεν αδυνατούν. Και μάλιστα αυτό το βλέπουμε και καθημερινά, δηλαδή δεν ζούμε σε καμιά γυάλα. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Πώς θα πληρωθεί ρεύμα, πετρέλαιο και συνέχεια, λοιπόν, βενζίνη. Αυτών των κινητοποιήσεων των αγροτών ενημέρωσα τους δύο υπουργούς και τους μετέφερα την αγωνία του εμπορικού κόσμου και του φυσικά. Κόσμου της εστίασης, με τους οποίους είχαμε μια πολύ γόνιμη συνάντηση και κουβέντα διεξοδική στο Δημαρχείο προχθές. Εν ώψη της συνάντησης, εν ώψη της επίσκεψης των υπουργών στην Καστοριά. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν αδιάφοροι. Έτσι, θέλω να είμαι δίκαιος σε αυτό. Από την άλλη όμως, δεν διαπίστωσα ότι θα μπορούσε να γίνει και κάτι άμεσα. Βέβαια, αυτό που τόνισα από την πλευρά μου είναι ότι θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα άμεσα, και όταν λέω εννοώ άμεσα, εννοώ μέτρα τα οποία θα έχουν βάθος τριμήνου, βαριά τετραμήνου. Γιατί αν δεν γίνει κάτι μέχρι τότε, δυστυχώς όλες αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν δραστηριότητα. Με τις υπέρογκες αυξήσεις των λογαριασμών του ρεύματος, οι οποίες δεν οφείλονται στην αύξηση της κιλοβατόρας, αλλά στη ρήτρα αναπροσαρμογής, όπως λέμε,
με επαγγελματίες να λαμβάνουν λογαριασμούς 3 και 4.000 ευρώ, ενώ ελάμβαναν λογαριασμούς της τάξης των 600 και 700 ευρώ, και με βάση εκείνα τα δεδομένα, με πάρα πολύ κόπο κατάφερναν να βρίσκονται εν ζωή στις επιχειρήσεις τους, δυστυχώς με αυτούς τους λογαριασμούς οι είναι οποίοι αδύνατον. Είναι αδύνατον. Από ό,τι διαφέρει, δεν βγαίνει, είναι μαθηματικά, απλά μαθηματικά. Μήνες, όχι απλά δεν βγαίνει, απλά κάνουν μία, μεγαλώνουν το αρνητικό πρόσημο της βιωσιμότητας των επιχειρήσεών τους. Άρα εκ των πραγμάτων και με χαρτί και με μολύβι, όπως λέμε, οι επιχειρήσεις αυτές όλες οδηγούνται προς κλείσιμο. Αυτό ήταν το πολύ σημαντικό. Είδα ιδιαίτερα προβληματισμένους και τους δύο υπουργούς, και τον κύριο Παπαθανάση και τον κύριο Γεωργιάδη. Το θέμα είναι το τι θα γίνει. Μας διαβεβαίωσαν ότι θα μεταφέρουν αυτό το κλίμα κεντρικά στην κυβέρνηση για να δουν το τι θα μπορέσουν να κάνουν. Και όπως είπα και στην τοποθέτησή μου στην εκδήλωση που αφορούσε καθαρά το κομμάτι των έργων του φυσικού αερίου, δυστυχώς ή ευτυχώς, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι ήταν η μία θετική νότα στην όλη αρνητική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή μας αυτό το τελευταίο διάστημα. Όλο αυτό που έγινε το πρωί, όλο αυτό που έγινε το πρωί προς μεσημέρι, πήρε πανελλήνιες διαστάσεις και μάλιστα έγινε η Καστοριά πρώτο τρέντ, όπως λένε αυτοί που ξέρουν τα social, στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά ίσως η Καστοριά, και αυτό που έγινε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, πήρε τέτοια έκταση, τέτοια δημοσιότητα στα κοινωνικά δίκτυα. Μέχρι και ο Αλέξης Τσίπρας στην Βουλή έκανε αναφορά ακριβώς για αυτές τις αποδοκιμασίες σε ένα σημαντικό στέλεχος της κυβέρνησης. Αυτό που έγινε λοιπόν χθες, κατά τη γνώμη σας κύριε Παπτσόγλου, μας βοηθάει ως περιοχή ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί αυτά είναι θέματα αρχής. Δεν είμαι υπέρ αυτών των τρόπων αποδοκιμασίας. Το να γιουχάρεις κάποιον άνθρωπο θεσμικό είναι θέμα καθαρά σεβασμού και αυτοσεβασμού. Μπορεί να έχουμε τις 502 διαφορές μας. Διαφορές ιδεολογικές, διαφορές πολιτικής, διαφορές προσωπικές. Δημόσια δεν γιουχάρεις κανέναν. Καλείς, κάθεσαι κάτω, ανταλλάσσεις τις απόψεις σου και από εκεί και πέρα βγάζεις τα συμπεράσματά σου. Άρα πιστεύετε ότι ήταν λάθος αυτό που έγινε χθες, πιστεύετε λοιπόν? Ναι, η αίσθησή μου ότι το κομμάτι του γιουχαρίσματος είναι λάθος. Προσωπική άποψη εκφράζω. Και νομίζω σε κανέναν δεν θα άρεσε. Ναι. Αλλά υπάρχουν 502 τρόποι να εκφράσεις τη δυσαρέσκειά σου. 502. Μάλιστα. Γιατί τελικά τι έγινε? Ήρθε η αντιπροσωπεία των αγροτών, ανέβηκε επάνω και έγινε νομίζω μια πολύ αναλυτική και επικοδομητική κουβέντα. Πήραν το λόγο όλοι οι εκπρόσωποι, εξέφρασαν τους προβληματισμούς που βέβαια σε εμάς ήταν γνωστοί, γιατί και τους ζούμε αλλά και έχουμε βρεθεί άπειρες φορές και τους έχουμε κουβεντιάσει. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα προσέθετε κάτι επιπλέον. Πιθανόν να προσέθεσε κάτι επικοινωνιακά. Επικοινωνιακά στη στην δημοσιότητα που πήρε το συγκεκριμένο θέμα. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι σε μια ευρωπαϊκή χώρα εν έτη 2022 ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Είναι το μοναδικό σημείο, αλλά από την άλλη κατανοώ και πιθανόν να δικαιολογώ λόγω της αγωνίας και της αγανάκτησης και του εμπεγμού. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Μάλιστα. Κυλώντας ημέρα, φτάνουμε και στο απόγευμα, γιατί η μέρα χθες ήταν ακριβώς γι' αυτό, ήταν για το φυσικό αέριο που μετά από κόπους και βάσανα φτάνει και στην δική μας περιοχή. Και μάλιστα με ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα φαίνεται ότι μέχρι το τέλος και της φετινής χρονιάς αλλά και της επόμενης, το 23, το σύνολο του έργου θα έχει κατασκευαστεί. Ναι, το χρονοδιάγραμμα είναι αυτό, και μάλιστα το πολύ καλό σενάριο είναι ότι με το που θα τελειώσει
τις εργασίες του ΟΔΕΣΦΑ στην Ποριά, δηλαδή τις εργασίες που θα δώσουν στην ουσία από το σταθμό αποσυμπίεσης στο δίκτυο της μέσης πίεσης και από εκεί της χαμηλής, θα η ΔΕΔΑ διασφαλίζει μέσω των εργολαβιών της ότι τα δίκτυα της μέσης και χαμηλής πίεσης θα είναι έτοιμα, έτσι ώστε με το που θα δοθεί το αέριο από τον ΔΕΣΦΑ, άμεσα οι καταναλωτές να το έχουν προς χρήση. Ναι. Τώρα, σας ακούσαμε και στην ομιλία σας, τοποθέτησή σας το απόγευμα. Υπάρχει κάτι, κάνατε και την αναδρομή, αποδώσατε, γιατί γινόταν και αυτή η συζήτηση αυτήν την εβδομάδα, ποιος και πότε και πώς φέρνει το αέριο στην Καστοριά. Πιστεύετε ότι πραγματικά τηρούνται χρονοδιαγράμματα, πάμε σε όλο αυτό το αισιόδοξο κλίμα που δόθηκε από όλους τους ομιλητές το απόγευμα χθες? Όντως είναι ένα θέμα που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και τα οικονομικά μας για τα επόμενα χρόνια? Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί και την παρούσα φάση τιμές του αερίου δεν είναι αυτές που πραγματικά μπορούσαμε να έχουμε σε ομαλές συνθήκες. Και το θέμα είναι αν αυτή η αγωνία του κόσμου για το ναι μεν γίνεται το έργο, αλλά πόσο θα είναι το όφελός μου για τα επόμενα χρόνια, αφού και ο ίδιος ο κύριος Γεργιάδης από χθες είπε δεν είμαι μάντης, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό. Οι προβλέψεις λένε ότι τέλη του 22 μέχρι τα μέσα βαριά του 23 θα επανέρθει η όλη αυτή ανομαλία σε εισαγωγικά που ισχύει στην ενέργεια παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Άρα θα επανέρθουμε στις παλιές τιμές, άρα και στις παλιές ισοτιμίες του αερίου με το πετρέλαιο. Ξέρουμε πολύ καλά... Δηλαδή, άλλο ένα χρόνο δηλαδή, κύριε Παπτσούλου, άλλο ένα χρόνο. Η αίσθησή μου είναι αυτή. Πώς θα αντέξει και μακάρι να κάνω λάθος. Αυτό σημαίνει ότι το αέριο που πάντα είχε, το φυσικό αέριο που είχε μία σε σχέση τιμής με το πετρέλαιο ήταν από μείον 40 έως μείον 50%. Βέβαια σήμερα και το φυσικό αέριο είναι ακριβό ως απόλυτη τιμή, γιατί η απόλυτη τιμή του πετρελαίου είναι πολύ ψηλά, έτσι. Έχει σπάσει τα ρεκόρ νομίζω από κάθε άλλη περίοδο. Άρα λοιπόν, και αυτό που είπα και χθες, δεν είναι μόνο η ουσιαστική συμβολή στο κομμάτι της θέρμανσης, που βέβαια απευθύνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό, στο μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών της περιοχής της Καστοριάς. Αλλά και θα έχει πολύ μεγάλη και ουσιαστική συμβολή στο κομμάτι της παραγωγής, γιατί έχοντας πολύ πιο φθηνή ενέργεια από το πετρέλαιο, μπορείς να είσαι πιο ανταγωνιστικός όταν επιχειρείς. Στους επιχειρηματίες δηλαδή, που έχουν αναγκαστικά ως ενέργεια κίνησης, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ενέργεια το πετρέλαιο για παραγωγή χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας μια πολύ πιο φθηνή πηγή ενέργειας που είναι το φυσικό αέριο, θα έχουν πολύ μικρότερα κόστη, άρα θα μπορούν να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά στην όμοια δράση με άλλους ανταγωνιστές τους. Τώρα, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να έρθουμε λίγο στο πόσο ο κόσμος θα το υποδεχτεί, πόσο ο κόσμος θα το προτιμήσει. Ο Δήμαρχος Καστοριάς, συνάδελφός σας, ζήτησε και στη χθεσινή του ομιλία 100% επιδότηση για τη σύνδεση των καναλωτών με το φυσικό αέριο. Ναι. Αν δεν συμβεί αυτό, ο Δήμαρχος λέει εδώ της Καστοριάς ότι πολύ φοβάμαι, όπως τόνισε, ότι θα υπάρξει μικρή ανταπόκριση γιατί δεν θα αντέξει και αυτό το κόστος ο κόσμος, ζητώντας, επαναλαμβάνω, 100% επιδότηση. Το πιστεύετε αυτό? Πραγματικά πρέπει να συμβεί αυτό για να έχουμε την μεγαλύτερη αποδοχή από τον κόσμο? Υπάρχουν λεπτομέρειες που δεν τις ξέρουμε ακόμα, που θα είναι ίσως παράγοντες που μπορεί να φρενάρουν την απόφαση του κόσμου να αλλάξει κάτι? Και το λέμε αυτό γιατί τρέχει και το εξοικονομώ αυτή την περίοδο, μέχρι 15 Μαρτίου που πήρε και την παράταση, και πρέπει ο κόσμος να αποφασίσει τι θα κάνει. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο Γιάννης Κορετζίδης, με την έννοια πια. Και το εξοικονομώ, έχουν τρέξει και οι προηγούμενες φάσεις. Ναι.
πάρα πολλοί έχουν στραφεί, ναι, με αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, σε υγραέριο, σε μείγμα. Ναι. Που σήμερα δηλαδή και μείγμα προπανίου βουτανίου, το οποίο είναι αποθηκευμένο είτε σε φιάλες μικρές είτε σε διεξαμενές που έχουν όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα στον άβλιο χώρο τους. Με προοπτική φαντάζομαι να συνδεθούν με το φυσικό αέριο. Σαφώς και ένα κόστος επιπλέον που απαιτείται από τον κάθε πολίτη, από τον κάθε ιδιώτη, από τον κάθε συνδημότη να συνδεθεί κεντρικά με την παροχή του δικτύου φυσικού αερίου είναι διόλου ευκαταφρόνητο, έτσι. Πόσο είναι και... κύριε Παψόγλου, πρέπει να... Δεν το γνωρίζω. Πάνω από 1,5-2 χιλιάρικα λένε, δεν ξέρω. 1,5-2 χιλιάδες. Εκεί λένε. Είναι κόστος. Είναι κόστος. Είναι κόστος, σαφώς. Νομίζω ότι γίνεται προσπάθεια για να καλυφθεί όλο αυτό. Στη Φλόρινα νομίζω έγινε. Και εδώ ερχόμαστε στα ζητήματα του... Ούτως ή άλλως, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ήδη μέσα στην ένταξη του προγράμματος υπήρχε. Θεωρώ ότι θα μπορέσει μέχρι το τέλος και νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο να το κουβεντιάζουμε αυτό, αλλά λίγο που έχω κάνει και κουβέντες με τον εκπρόσωπο της ΔΕΔΑ, πιστεύω ότι στο τέλος θα υπάρχει και σε αυτό λύση για να είναι ευνοημένοι όλοι οι πολίτες. Ας μην προτρέχουμε όμως και μην το θέτουμε αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους διλήμματα και τέτοιου είδους όρους. Ας γίνουν τα δίκτυα και μετά βλέπουμε. Νομίζω ότι στο τέλος θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Για τον κόσμο που θα συνεχίσει να παραμένει εδώ, γιατί έγινε και ένα ακόμη θέμα και θα ήθελα και ένα σχόλιο γι' αυτό. Και έγινε και πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ των βουλευτών όταν αναφέρθηκαν διάφορα πράγματα για μονοϊδρικές και για μείωση του πληθυσμού. Επειδή ακόμη και η απογραφή είναι σε εξέλιξη και επειδή αυτό το θέμα ήταν από τα επίσης δυνατά θέμα μονομαχιών αυτή τη εβδομάδα ανάμεσα στους δύο βουλευτές του νομού μας και επειδή σαν Άργος για το θέμα αυτό έχετε ενδιαφερθεί ιδιαίτερα μια και το Άργος οριστικό βρίσκεται πραγματικά και κυριολεκτικά στο όριο για να πιάσει τον στόχο των 10.000 κατοίκων ώστε να μην χάσει χρηματοδοτήσεις για τους δημότες, να μην χάσουν οι ίδιοι οι δημότες έργα για τους εαυτούς τους. Θέλω και ένα σχόλιο πραγματικά γι' αυτό. Γιατί εκτός όλων των άλλων έχουμε μιλήσει κατά καιρούς και για τους αρνητές της απογραφής. Πόσο κρίμα θα ήταν, κύριε Παψόγλου, επειδή κάποιοι δεν θέλουν να απογραφούν, γιατί δεν θέλουν να γράψουν μέσα αν η τουαλέτα τους είναι στο σπίτι ή απ' έξω ή για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο και τα μυστήρια ερωτήματα που έχει κάποιο ερωτηματολόγιο και από αυτά και που βάζουν τον κόσμο σε διάφορες σκέψεις. Θέλω να μου πείτε, επειδή συνεχίζεται η απογραφή, ποια είναι η τελευταία σας κουβέντα γύρω από αυτή την υπόθεση. Είμαστε ακόμη στο όριο. Είναι πολύ σημαντικό, το έχω αναλύσει νομίζω και όχι μόνο μία φορά. Έχουμε την ιδιαίτερη αγωνία μας και εξήγησα για ποιους λόγους, για λόγους καθαρά αναπτυξιακούς και βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσα να δεχθώ λόγο σοβαρό ότι το αν θα είναι μονοεδρική ή διεδρική η Καστοριά για το θέμα της απογραφής. Έτσι. Δηλαδή, την μάχη Τζικαλά για Τελιγιορίδου για αυτό το θέμα. Όχι, σαφώς και οι αντικρουόμενες απόψεις στην πολιτική έχουν πάντα ωφέλιμη και παραγωγικό αποτέλεσμα. Είναι παραγωγική διαδικασία. Το θέμα είναι τελικά το τι κάνει ο καθένας για να αποφύγει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι εμείς από την πλευρά μας στο Δήμο έχουμε αποδείξει ότι μας ενδιέφερε αυτό το θέμα και μας ενδιέφερε στεναρά. Και το τεκμηριώσαμε με επιχειρήματα. Γιατί τι θα χάσει ο Δήμος από όλη αυτή την ιστορία αν τελικά πέσουμε κάτω από 10.000. Δεν άκουσα κάτι αντίστοιχο από τους αντίστοιχους εκπροσώπους των δύο μεγάλων κομμάτων παρά μόνο από τέτοιου είδους φθηνές δικαιολογίες και δεν θέλω να επεκταθώ κάπου αλλού.
Γιατί το θέμα της άσκησης της κεντρικής πολιτικής νομίζω ότι είναι πολύ πιο σοβαρό θέμα. Είναι πολύ πιο σοβαρό το να έχεις όριμες απόψεις και να τις αντικρούεις σοβαρά απέναντι σε κάποιον άλλον που είναι εκπρόσωπος της ίδιας περιοχής στο κοινοβούλιο, γιατί νομίζω ότι η αίσθησή μου είναι αυτή και νομίζω πως δεν κάνω λάθος, κατ' ουσίαν ο στόχος είναι η βελτίωση και η προβολή των ουσιαστικών προβλημάτων της περιοχής σου κεντρικά. Και πηγαίνεις στο κοινοβούλιο για να ψηφίζεις νομοσχέδια και νόμους ή να προβάλλεις αντιρρήσεις σε όλα αυτά για κάτι το οποίο βοηθάει την περιοχή σου και τη χώρα γενικότερα. Αυτός είναι ο λόγος και ο ουσιαστικός ρόλος ύπαρξης του κοινοβουλευτισμού. Και όχι πολύ πιο ανούσια θέματα. Δεν υπάρχουμε για να υπάρχουμε. Άρα λοιπόν και εσείς που ακόμη μέχρι και σήμερα για τον οποιονδήποτε λόγο δεν έχετε απογραφεί, κάντε αυτή την κίνηση για σας και τα παιδιά σας. Δεν είναι καθόλου ωραίο να μην απογραφούμε γιατί έχουμε μια ιδεολογία ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχουμε. Ακριβώς. Ή τι μας έχει καρφωθεί στο μυαλό γύρω από αυτή την υπόθεση. Εμείς θα χάσουμε κανένας άλλος. Ας σκεφτούμε το μετά και να μην ζητάμε ευθύνες από κάποιους άλλους. Ας είμαστε όλοι εντάξει πρώτα με τους εαυτούς μας, να είμαστε εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις μας, απέναντι σε ένα ευνομούμενο κράτος, με όποιες δυσκολίες, με όποιες αγκυλώσεις, απέναντι σε έναν θεσμό που λέγεται δημοκρατία, γιατί η δημοκρατία έχει δικαιώματα αλλά έχει υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, Δήμαρχε, μας ρωτάνε εδώ βέβαια και άλλα πράγματα, αν έγινε αναφορά στις σκέψεις, ομιλίες για την άδικη αντιμετώπιση Καστοριάς σε σχέση με την απολιγνητοποίηση και με άλλες περιοχές. Έγινε και στις ομιλίες το απόγευμα. Αν θέλουμε να τα αναλύσουμε όλα, νομίζω ότι δεν μας φτάνει μια ολόκληρη εκπομπή. Να θεωρούν δεδομένο ότι όλοι αυτοί οι προβληματισμοί, και νομίζω έχω αποδείξει πως ούτε έχω μάθει να μασάω τα λόγια μου ανεξάρτητα με το ποιον έχω απέναντί μου συνομιλητή. Και νομίζω το απέδειξα περίτρανα και με την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στις χθεσινές συνομιλίες με τους δύο υπουργούς. Και ένα ιδιαίτερο εξαντλήθηκαν από την πλευρά μου όλα τα θέματα που απασχολούν, όχι μόνο το Δήμο εννοείται, γιατί έχουμε περιφερειακή συνείδηση, αλλά όλη την περιοχή της Καστοριάς. Και ένα ιδιαίτερο θέμα για το Άργος, για το Δασάκι, αν έχουμε κάτι νεότερο να πείτε αυτή τη στιγμή, κλείνοντας τη συζήτησή μας. Ήδη έχουμε αυτή τη στιγμή, έχω σταματήσει ήδη έξω από τη διαχειριστική αρχή και μιλάμε. Έχουμε πάρει την προέγκριση εκ νέου δημοπράτησης του έργου αυτού που μας ταλαιπώρησε και ταλαιπώρησε και όλους τους πολίτες για εδώ και 1,5 χρόνο. Δυστυχώς με την ανάδοχο εταιρεία που είχε πάρει το έργο δεν έκανε τίποτα, γι' αυτό τελικά με όχι ιδιαίτερο καλύτερο τρόπο πήγαμε σε λύση της σύμβασης, τρέξαμε πολύ γρήγορα τις διαδικασίες, κάτι που δεν ήταν δεδομένο και κανένας δεν πίστευε ότι θα γίνει, όλοι πίστευαν ότι θα χαθεί το έργο. Φροντίσαμε σε άριστη συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι στις επόμενες ημέρες ξαναβγαίνει στον αέρα, όπως λέμε, το έργο για να έχουμε εκ νέου δημοπρασία. Μάλιστα. Βλέπω εδώ έχετε και διάφορες καλημέρες από ανθρώπους του Δήμου σας και να τους ευχαριστήσουμε που στέλνουν τα μηνύματά τους για να πούν μια καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παπτσόγλου και καλή συνέχεια. Καλημέρα σε όλους, όχι μόνο τους δημότες, αλλά σε όλους τους πολίτες της ΠΕΠΣΟΥΝ Καστοριάς καλά, και όχι μόνο. Είστε καλά, καλημέρα. Καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Παπτσόγλου για όλα τα χθεσινά, τα σχόλιά του και για τις κινητοποίησεις το πρωί και για την εκδήλωση το απόγευμα, αλλά και για το καυτό θέμα της απογραφής που συνεχίζεται στο όριο Δήμος του Άργους, όπως ακούσατε. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.